στο Ράδιο Ηχό, Σάββατο 12 Οκτωβρίου. Κάθε Σάββατο από το Ράδιο Ηχό μαζί, Νίκος Δασκαλάκης, για όσους δεν με γνωρίζετε, θα αναλύουμε ζητήματα κάθε φορά της επικαιρότητας και όχι μόνο, σε μια κατεύθυνση μιας πλήρους αντικειμενικής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης, προκειμένου να μπορούμε να παρέμβουμε με τον καλύτερο τρόπο στα πράγματα. Σήμερα θα αναδείξουμε από την εκπομπή ένα, κατά τη γνώμη μου, από τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα μας σήμερα, αλλά όχι μόνο τη χώρα μας, την Ευρώπη και γενικότερα τον κόσμο, είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα. Θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, γιατί στην πορεία της συζήτησης θα έχουμε και καλεσμένους που έζησαν από πολύ κοντά και από θέσεις ευθύνης την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος στην πιο κρίσιμη ίσως περίοδο του 2015-2016 και που έχουν σημαντικές πληροφορίες και για το σήμερα. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα το μεταναστευτικό, ότι είναι ένα θέμα που υπάρχουν πολλές πολιτικές προσεγγίσεις και οι πολιτικές και οι ιδεολογικές προσεγγίσεις του ζητήματος, κατά τη γνώμη μου, καθορίζουν και το χαρακτήρα αυτό που παρεμβαίνουν σε σχέση με το προοδευτικό ή συντηρητικό της κατεύθυνσης του. Τα ερωτήματα που θα βάλουμε σήμερα είναι πολλά. Πότε αρχίζει το μεταναστευτικό πρόβλημα στη χώρα μας? Δεν θα ήθελα εξ αρχής να κάνω κάποιες αναφορές και να βάλω κάποια ερωτήματα. Αλλά ένα πρώτο πρόβλημα που προκύπτει είναι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα από το οποίο θα πρέπει να δούμε, γιατί αναφερόμαστε σε μια χώρα με μεγάλη παράδοση στο μεταναστευτικό, είναι τι ήταν, μετανάστες ή πρόσφυγες, αυτοί που έφυγαν τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 50, την περίοδο του μεταεμφυλίου πολεμικού καθεστώτος. Θα πρέπει να δούμε τι ήταν, μετανάστες ή πολιτικοί πρόσφυγες ή γενικώς πρόσφυγες, η μεγάλη ροή προς τις χώρες της Ευρώπης στην περίοδο δεκαετία του 60. Θα πρέπει να απαντήσουμε επίσης και σε ερωτήματα. Τι είναι τα 110.000 παιδιά μας που έφυγαν την περίοδο της κρίσης προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ή γενικότερα προς τις χώρες του λεγόμενου αναπτυγμένου κόσμου? Έφυγαν με τη δική τους τη θέληση, ήθελαν να γίνουν μετανάστες ή ζητήματα που τους ανάγκασαν σε σχέση με τη ζωή τους για μια καλύτερη ζωή τους οδήγησε σε αυτές τις χώρες? Είναι σε κάθε περίπτωση ένα θέμα που θα πρέπει, νομίζω, να το δούμε στη διάσταση και στην πλευρά που έχει. Έχει μια ανθρωπιστική διάσταση, έχει μια σοβαρά οικονομική διάσταση για τη χώρα μας, έχει μια πολιτική διάσταση και έχει μια διεθνή, θα έλεγα, διάσταση από την άποψη πώς αντιμετωπίζει ο αντιμένος κόσμος και οι ισχυρές δυνάμεις στον πλανήτη τα μεγάλα ζητήματα σήμερα του μεταναστευτικού προβλήματος, τα μεγάλα ζητήματα της ανάπτυξης των χωρών, ιδιαίτερα της Αποζαχάρης, αλλά γενικότερα της Αφρικής, και πώς ο αναπτυγμένος κόσμος και ιδιαίτερα οι ισχυρές δυνάμεις του κόσμου αντιμετωπίζουν τα ζητήματα του πολέμου και του ξεριζωμού σε μια σειρά περιοχές του πλανήτη. Ας είμαστε, λοιπόν, προσεκτικοί και συγκρατημένοι, ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, όταν αναφερόμαστε σε μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα.